αδερφή μου εις τας Αγίας ημέρας των παθών του Κυρίου μας, της Σταυρώσεως του, της Ταφής του και της Αναστάσεως του, όλοι μας έχουμε ενώπιόν μας τον Πατέρα, ο οποίος αποθνίσκει δι' μας, δηλαδή ο Θεός Πατήρ αποστήλας των Υιών του τον Μονογενήν στον κόσμο, των Θεών των αληθινών. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, μία ουσία, μία δύναμις, η Τριάς, η Ομοούσιος και Αχώριστος, και ο Κύριος μας Υιός Ων, υπάρχον δηλαδή του Πατρός, είναι και Πατέρας ειδικός μας. Και όταν ο Πατέρας αποθνίσκει, καταλείπει, αφήνει πάντοτε εις τα παιδιά του παρακαταθήκη, αφήνει πάντοτε τας τελευταίες του συμβουλάς, και τα παιδιά εκτιμώντας τον Πατέρα, έχοντες εκτίμηση και σεβασμό προς τον Πατέρα, πάντοτε ανανεώνουν τα συμβουλάς τας οποίες έδωκε ο Πατέρας προτού κλείσει τα μάτια, και επαναλαμβάνουν όσα είπε ο Πατέρας τας τελευταίας του στιγμάς εις τον κόσμο τούτο. Είναι φυσικό δε, όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από προσφυλή μας πρόσωπα, να ακούμε κατά τας τελευταίας των στιγμάς ορισμένα λόγια, τα οποία εμείς, οι οποίοι μένουμε στον κόσμο τούτο, συνήθως επί ημέρας αρκετάς αλλά και χρόνια ολόκληρα ώσπου ζούμε στον κόσμο τούτο, επαναλαμβάνουμε τα τελευταία λόγια του προσφυλού μας προσώπου. Τα λέγουμε και τα ξαναλέγουμε, τα επαναλαμβάνουμε και τα ενθυμούμε. Πολύ δε περισσότερον πρέπει εμείς να επαναλαμβάνουμε και να θυμούμεθα τα λόγια τα οποία μας είπε ο Χριστός, ο κοινός Πατέρας όλου του κόσμου, που εθυσιάστηκε δι' μας επάνω εις τον Σταυρόν για να μας σώσει. Επιβάλλεται, πρέπει οπωσδήποτε να επαναλαμβάνουμε τα τελευταία του λόγια τα οποία μας είπε. Ο Κύριος μας επάνω εις τον Σταυρόν είπε λόγια μετρημένα, είπε 7 λόγους. Ο αριθμός 7 είναι ιερός. Από την ημέρα της δημιουργίας του κόσμου έως την στιγμή όπου έκλεισε τα μάτια του ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό, συναντούμε πλειστάκης των αριθμών 7. Και επί του Σταυρού ο Χριστός μας δεν είπε πολλά λόγια. Είναι μετρημένα τα λόγια του τα οποία είπε. Τα λόγια του όμως αυτά δυστυχώς ουδείς εξ ημών επαναλαμβάνει ή ενθυμείται. Απεναντίας δε δια τους κοσμικούς ανθρώπους, διότι όλοι μας είμεθα πρόσκαιροι στον κόσμο τούτον, επαναλαμβάνουμε πλειστάκης λόγους τους οποίους μας ανέφεραν συνάνθρωποι μας, είτε προσφυλή μας πρόσωπα είναι, είτε γονείς μας, είτε αδερφοί μας, είτε γνωστοί, είτε συγγενείς, είτε φίλοι,
πάντοτε επαναλαμβάνουμε τους λόγους των, τους οποίους μας είπαν, του Χριστού μας όμως ποτέ δεν έχουμε υπή τι μας είπε την τελευταία στιγμή που έκλεισε τα μάτια του σε έναν μαρτυρικό θάνατο που δεν υπήρξε άλλος μαρτυρικότερος θάνατος. Και τούτο φαίνεται ότι δεν αγαπούμε τον Χριστό μας. Είναι μία απόδειξη στρανή ότι δεν δώσαμε ποτέ την πρέπουσα ευγνωμοσύνη εις εκείνον ο οποίος ταπεινώθη μέχρι σταυρού, ταπεινώθη έως θανάτου. Έδωκε την ζωή του για εμάς, για να ζήσουμε αιωνίως. Είναι λυπηρόν, αδερφοί μου, τούτο, ότι πιστοποιούμε μία τέτοια αχαριστία εμείς, οι οπαδοί του Χριστού. Τους λόγους του Κυρίου μας έπρεπε οπωσδήποτε να τους γνωρίζουμε όλοι μας απ' έξω. Τους λόγους του Κυρίου μας έπρεπε να τους επαναλαμβάνουμε, να ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, να ευρίσκουμε την ερμηνεία των και να παίρνουμε δύναμη, διότι τα λόγια του Κυρίου μας δεν είναι λόγια τα οποία είπε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε άγιος, ούτε αναφορητής, ούτε κοινός άνθρωπος. Τους λόγους που είπε ο Θεός είναι θεϊκοί λόγοι. Και αυτούς τους λόγους, τους οποίους ο Κύριος μας είπε την τελευταία του στιγμή, εμείς ούτε τους εκτιμήσαμε. Και ήρθε από εδώ και πέρα, από αυτήν την ιεράν σύναξη την οποία έχουμε, τουλάχιστον να λάβουμε υπόψη εκείνο το αίμα το οποίο εχύθηκε επάνω στο σταυρό για μας. Και από εδώ και πέρα να μην περνά μέρα κατά την οποία να μην αναφέρουμε έναν λόγο από εκείνους τους επτά τους οποίους είπε ο Κύριος μας επί του σταυρού. Και να φιλοσοφούμε έναν σταυρικό θάνατο που δεν υπάρχει, που δεν υπήρχε ούτε υπάρχει εποδεινότερος θάνατος. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης, ένας πατέρας της Εκκλησίας, της Δυτικής Εκκλησίας, τόσον πολύ εφιλοσοφούσε τον θάνατον του Χριστού, ούτως ώστε το μυαλό του όλη την ημέρα και όλη την νύχτα δεν έφευγε από τον Σταυρό, να βλέπει τον Χριστό επάνω στο Σταυρό και να αναλύει με το μυαλό του όλο εκείνο το δράμα, να ζει τους πόνους του Κυρίου μας, να επαναλαμβάνει τους λόγους του τους τελευταίους και πάλι να επανέρχεται από την αρχή και πάλι να βλέπει εκείνη την σκηνή της αχαριστίας ημών των ανθρώπων και της θυσίας ενός Θεού, ούτως ώστε από την πολλή του την αγάπη την οποία είχε εις αυτήν την εικόνα της σταυρικής θυσίας επάνω στα χέρια του, ενήχθησαν πληγές από καρφιά όπως του Κυρίου μας. Εμείς, αδερφοί μου, αύριον θα σταυρωθεί ο Κύριος μας. Θα τον δούμε επάνω στο σταυρό. Θα τον σταυρώσουμε και αμέσως μόλις τον σταυρώσουμε θα αρχίσουμε να τον ξανασταυρώνουμε συνεχώς με τις πράξεις μας, για να έρθει ο άλλος χρόνος πάλι να τον ξανασταυρώσουμε και να τον δούμε επάνω στο σταυρό, χωρίς όμως καμία ουσία, καμία γνώση, ούτε μία συμπάθεια, ούτε μία έννοια. Σταυρώθηκε ο Χριστός και τι έγινε?
Αυτά λέγουν οι άνθρωποι. Και το φοβερότερο είναι ότι τα σημέρας εκείνας, τα Αγίας ημέρας, να πλάττουμε τα φοβερότερες αμαρτίες. Φοβερότερες αμαρτίες, σαρκικές, που γίνονται όλων των χρόνων, τα υπερβαίνουν τα σημέρας τα Αγίας. Από ποιους? Αλλά από εκείνους που δεν τον γνώρισαν τον Χριστό καλώς, αλλά από εμάς που τον γνωρίσαμε. Ο Χριστός να σταυρώνεται και εμείς. Οι σκέψεις μας, η έννοια μας, η ζωή μας να δίδεται εις αμαρτίας σαρκικάς. Και μην ξεχνώμεν ότι κατά τα σημέρας εκείνας, επειδή ο Πανάγραφος Θεός λυπείται τόσο πολύ, και κατά τα σημέρας, πάσας τα σημέρας των νηστείων. Έχουμε ημέρας νηστείας, τα οποία η Εκκλησία μας δίδει για να έχουν οι χριστιανοί νηστείαν φαγητού και νηστείαν εγκρατείας. Όσα παιδιά συλληφθούν κατά τα σημέρας της νηστείας, οποιασδήποτε νηστείας, γεννώνται εις τον κόσμο και γίνονται όχι παιδιά του Θεού, αλλά του διαβόλου. Δι' αυτό επληθύνθηκε η αμαρτία, αδερφοί μου, επληθύνθηκε η αμαρτία. Διότι όλα τα παιδιά τα οποία γεννώνται σήμερα, γεννώνται διότι συνελήφθησαν εις ημέρας νηστείας. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Δι' αυτό και τα βλέπουμε μόλις μεγαλώσουν και φτάσουν το 12ο έτος, αν το φτάσουν, αντά τώρα είναι και από 6 ετών, τα βλέπουμε και αντί να είναι παιδιά του Θεού, είναι παιδιά του διαβόλου. Και γίνονται μέσα εις τα σπίτια μαρτύριον ολόκληρο, και γίνονται στην κοινωνία παράσιτα, και φτάνουν έπειτα και μέχρι εγκλημάτων και φόνων. Από πού γεννήθησαν τα παιδιά αυτά? Ένα αμαρτίες συνελήφθησαν. Αλλά όμως, ας επανέλθουμε, αδερφοί μου, για να δούμε τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό. Θα τον δούμε μόνον του, εγκαταλελειμμένο, μόνον του έρημο, και κάτω από το Σταυρό του να υπάρχουν οι σταυρωτέ του και οι ειδωλολάτρες, οι Ρωμαίοι. Θα αναγνώσω εκ της Αγίας Γραφής, εκ του Ευαγγελιστού Λουκά, από το 23ο κεφάλαιο και των στίχων 33, θα αναγνώσω την σκηνή την οποία θα μας παρουσιάσει ο Ευαγγελιστής, και ήθε να προσεγγίσουμε λίγο το Θείο Δράμα. Και ότε απήλθον, λέγει, εκείνοι οι οποίοι οδηγούσαν τον Χριστόν προς τον τελικόν θάνατον, προς τα τέλη της ζωής του, ότι απήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, ον μεν εκ δεξιών, ον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, αρχίζουν τα πρώτα λόγια του Κυρίου μας, τον εσταύρωσαν. Είναι σταυρωμένος επάνω στο Σταυρό. Η σιγή την οποία ετήρησε ο Κύριος μας επί του Σταυρού είναι υπόδειγμα στη ζωή μας, υπόδειγμα προς μίμηση. Σιγή ο Κύριος επί του Σταυρού. Βλέπει τους σταυρωτάς του, τον εμπέζουν, τον υβρίζουν, και εκείνος σιωπά. Ο πόνος αφόρητος, και εκείνος σιωπά. Ο δε Ιησούς έλεγε,
ακούσετε την πρώτη φράση. Πάτερ. Άφες αυτής ουγαρίδασι τύπιουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρων. Και ιστήκει ο λαός θεωρών. Από μακριά στέκεται εκείνος ο λαός των Εβραίων και παρακολουθούσαν. Τι παρακολουθούσαν? Μήπως κανένα θέαμα? Θέαμα ακριβώς το έκαναν. Την σταύρωση εκείνου τον οποίον ανέμενον οι αιώνες τον έχουν τώρα αυτή τη στιγμή και το σταυρώνουν. Και έμεινε, λέγει, ο λαός θεωρών. Έβλεπε από μακριά και εχαίρετο. Εξεμιχτήριζον δε και οι άρχοντες συναυτής λέγοντες. Ήσαν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχηγοί του λαού εκεί. Και αυτοί πρώτοι λέγει ενέπαιζον τον Κύριον. Και τι του έλεγα? Άλλους έσωσε, σωσάτωσε αυτόν. Εφόσον όλους τους έχεις σώσει εσύ, γιατί δεν σώζεις και τον εαυτό σου? Ιδού ο πρώτος εμπαιγμός. Ιούτος εστίν ο Χριστός ο του Θεού εκλεκτός. Ανέμεναν εκείνοι οι αρχηγοί του λαού, του εβραϊκού λαού, ανέμεναν αιώνες ολοκλήρους των εκλεκτών του Θεού. Και επειδή ο Χριστός μας έκανε όλα εκείνα τα θαύματα και έλεγε ότι ο Θεός είναι Πατέρας μου, έλεγαν ώστε εσύ είσαι ο εκλεκτός, τον οποίο εμείς αναμένουμε. Μα αυτός ο εκλεκτός πώς κατήντησε σε αυτό το σημείο και δεν σώζει τον εαυτόν του? Αυτή η εμπαιγμή εξεμιχτήριζον, λέγει. Ενέπαιζον δε αυτό και οι στρατιώτε προσερχόμενοι και όξως προσφέροντες αυτό και λέγοντες ή σύ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων σώσον σε αυτόν. Είναι δε και επιγραφή και γραμμένη επ' αυτό γράμμασιν ελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αρχίζει τώρα ο Κύριος μας να αναφέρει ένα δεύτερο λόγο. Πρώτος λόγος, δεύτερος λόγος, τρίτος λόγος αναφέρεται εις τους πέριξ αυτού ευρισκομένους, εις τους σταυρωτάς του, εις τον ληστήν και εις τη μανούλα του την αγαπημένη. Οι πρώτοι τρεις λόγοι θα τους μοιράσουμε. Είναι 7 οι λόγοι. Οι τρεις πρώτοι αναφέρονται εις τους πέριξ του σταυρού ευρισκομένους. Πέριξ από το σταυρό βρίσκονται ληστές, βρίσκεται λαός και η μητέρα του, η Παναγία μας, με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Οι τρεις πρώτοι λόγοι λοιπόν αναφέρονται εις αυτούς. Οι τρεις άλλοι λόγοι αναφέρονται εις το κοσμοσωτήριον έργον του. Οι λέξεις διψώ, οι λέξεις τετέλεστε και οι λέξεις, οι φράσεις οι μεγάλοι «Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειψε». Έχουμε δηλαδή τρεις λόγους και τρεις έξι. Και ο τελευταίος λόγος, ο έβδομος, αναφέρεται πλέον εις το τέλος όπου έκλεινε την κεφαλή και παρέδωκε το πνεύμα. Πάτερ μου, αρχίζει με το Πάτερ και τελειώνει με το Πάτερ. Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας ετυπιούσι. Πάτερ ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα. Και έτσι τελειώνει πλέον όλο το έργο του Κυρίου μας.
Τρεις λόγοι δι' εκείνους οι οποίοι ήσαν πέριξ από το Σταυρό του Κυρίου μας. Τρεις δια το έργο του που επετέλεσε και ο τελευταίος ο έβδομος όταν παρέδωκε πλέον εις τον Πατέρα το πνεύμα του, την ψυχή του και εκάθισεν εκ δεξιών όπως ή το προηγουμένως χωρίς να λείπει. Ασχέτως ότι ευρίσκεται επί του Σταυρού, από το θρόνο δεν έλειπε. Θεός παντοδύναμος, παντού ευρισκόμενος. Ήνδε, εις δε των κρεμαστέν των κακούργων ευλασφήμια αυτών λέγον, Ιησύ ή ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αυτός ήθελε να σώσει το δικό του το σώμα. Δεν έβλεπε ψυχή ο ένας από τους δύο ληστάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβεί σύ των Θεών ότι εν το αυτό κρίματι ή. Δεν υπάρχει φόβος μέσα σου, του λέγει του Θεού. Έφυγε τελείως ο φόβος του Θεού από μέσα σου. Και εμείς μεν δικαίως άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Σε αυτήν ακριβώς την λεπτομέρεια έρχεται ένας ληστής κακούργος πονιάς να βλέπει εκείνα τα οποία δεν έβλεπαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αυτοί οι οποίοι ηγούν του ενός λαού, ο οποίος είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Και έλεγε το Ιησού, μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό ο Ιησούς. Βλέπετε αμέσως ερχόμεθα εις τον δεύτερο λόγο του Κυρίου μας. Αμήν λέγωση σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο, προτού ο ήλιος δύσει, προτού δύσει ο ήλιος, εσύ θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Θα επιθυμούσαμε όλοι μας να είμαστε εκείνη τη στιγμή εκεί κρεμασμένοι επάνω στο Σταυρό και να ελέγαμε τα λόγια αυτά και να επέρναμε και αυτήν την υπόσχεση από τον Κύριό μας. Πλην όμως δεν είμαι. Δεν είμεθα εις την ίδια εκείνη μοίρα, ευρισκόμεθα μακριά από εκεί και έτσι ζηλεύομαι κατά κάποιον τρόπο, χωρίς όμως να αποκλειώμεθα και το Παράδεισο. Δηλαδή όπως ο ληστής δεν αποκλείστηκε από τον Παράδεισο, έτσι και εμείς δεν αποκλειώμεθα, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις τις οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Προχωρούμε τώρα σιγά σιγά για να ερμηνεύσουμε τους λόγους του Κυρίου μας. Εκ των 7 λόγων τους οποίους ο Κύριος είπε επί του Σταυρού, οι 3 αναφέρονται υπό μόνο του Ευαγγελιστού Λουκά και αποκλειστικός μόνον υπ' αυτού του Ευαγγελιστού Λουκά. Δηλαδή θα έβρετε τον Ευαγγελιστή Λουκά και θα δείτε ότι αυτός αναφέρει τους 3 λόγους. Θα δούμε τώρα επάνω στο Σταυρό τον Κύριό μας για να ερμηνεύσουμε λίγο το τι εγένετο εκεί. Αυτοί οι οποίοι καταδικάζουν το εισθάνατο είχαν ειδικό χώρο ο οποίος εσταυρώνον το. Υπήρχε θανατική ποινή, καταδίκη και τους ανέβαζαν εις έναν ορισμένον τόπο. Εκεί βέβαια οι σταυροί υψώνουν το συνεχώς ή το ένα όρος το οποίο είναι ή το έξω από τα Ιεροσόλυμα. Το όρος αυτό δεν υπάρχει πλέον. Είναι ο ναός της Αναστάσεως εκεί τον οποίο έχτισε η Αγία Ελένη. Περικλεί μέσα το όρος αυτό το οποίο ονόμασαν κρανίων, κρανίου τόπων. Γιατί κρανίου τόπων? Διότι εκεί όλοι οι κακούργοι, οι φωνιάδες εθανατώνουν το, εσταυρώνουν το, απέθνιστο και ήσαν γεμάτοι
η περιοχή, το γεμάτη περιοχή από κρανία. Υπάρχει όμως και μία άλλη παράδοση, ότι ακριβώς στο μέρος εκείνο ετάφη ο Αδάμ. Δηλαδή ο Αδάμ όταν εξευλήθη του Παραδείσου απέθανε και ετάφη εις τον τόπον εκείνον όπου εσταυρώθη ο Χριστός μας. Ο δε σταυρός του Χριστού μας ή το ακριβώς άνωθεν του κρανίου του Αδάμ. Όταν δε εχύθη το αίμα του Χριστού μας, έλουσε το σταυρό, το ξύλο, το ύπ και το χώμα και κατέβηκε επάνω στο κρανίο του Αδάμ, για να ξεπλύνει την αμαρτία την οποία ο Αδάμ έκανε και έφερε στον κόσμο ολόκληρον το προβατορικό αμάρτημα. Εις αυτόν τον κρανίου τόπον εσταύρωσαν τον Κύριό μας. Τώρα οι σταυροί πως ήσανε? Οι σταυροί ήσαν όχι μεγάλοι ούτε μικροί. Το μέρος όλο εκείνο έδινε οσμή αίματος. Οσμή αίματος. Η οσμή του αίματος προσελκύει θηρία, τα οποία θηρία ακριβώς έτρεχαν σε αυτό το αίμα, και επειδή έβλεπαν το αίμα να χύνεται, ορμούσαν κατά κάποιον τρόπο επάνω στους σταυρωμένους, τους κακούργους, τους εξέσχιζαν και τους κατέτρωγαν ζώντας. Άλλοτε έπιπταν τα γεράκια από πάνω και κατέτρωγαν τα σάρκα των σταυρωμένων, και άλλοτε τα θηρία, τα σαρκοβόρα, δηλαδή δίκοι, ίενες, λιοντάρια, ό,τι υπήρχαν στον τόπο αυτόν και ακόμη υπάρχουν. Κατέτρωγαν τους σταυρωθέντας επάνω στο σταυρό και έτσι απέθνησκαν. Οι ώρες που ζούσαν οι σταυρούμενοι συνήθως ήσαν 12 ώρες, ενίοτε δε μέχρι και της Δευτέρας ή και Τρίτης ημέρας. Έμεναν επάνω στο σταυρόν 2 και 3 ημέρες. Εδώ θα παρακολουθήσουμε όμως μια στάση του σώματος, η οποία στάση του σώματος δεν είναι το κανονική, είναι το ακανόνιστος. Ο άνθρωπος θέλει ή να εργάζεται και να κινείται. Όταν στέκεται, πάντοτε το αίμα δεν κυκλοφορεί κανονικώς και έχουμε αυτά στα λιποθυμίας, και αναγκάζεται πάντοτε ο άνθρωπος, για να έβρει την ισορροπία του σώματος, να έχει τον ύπνο, ο οποίος επαναφέρει πάλι την ισορροπία του σώματος, του οργανισμού, και παίρνει δυνάμεις. Εάν δεν κοιμηθεί ο άνθρωπος, τον βλέπουμε αμέσως να έχει μια εξάντληση φοβερά, και η εξάντληση φοβερά του φέρνει κόπων μεγάλων, και πολλές φορές δεν αποκλείονται και συμβάντα λιπερά. Επάνω στο σταυρό, το ακανόνιστο του σώματος επέφερε έναν πυρετόν. Ο πυρετός ήταν ο φοβερός, ο οποίος εξεδουλούτο με το λίγον εις φλογεράν δίψαν. Προτού σταυρώσουν τον κατάδικο, έπρεπε να περάσει από έναν ραβδισμό, από μια φραγγέλωση, την οποία υπέστη ο Κύριος μας. Η φραγγέλωση αυτή ήταν ένα κομμάτι ξύλο, και πάνω στο ξύλο υπήρχαν 40 λουριά, τα οποία ήσαν δέρμα βοδιού ή άλλου ζώου. Εις το άκρο των λουριών αυτών υπήρχαν αιχμηρά αντικείμενα, είτε γυαλιά, είτε κόκαλα, είτε καρπιά, τα οποία εράβδιζαν, εφραγγέλλωναν τον υποψήφιον μελοθάνατον γυμνό, και χτυπούσε το ραβδί επάνω στο σώμα. Τα λουριά περιέζωναν το γυμνό σώμα, και μετά αυτός που χτυπούσε τον κατάδικον τραβούσε το φραγγέλιον αυτό, το τραβούσε, ούτως ώστε μόλις τραβούσε αυτό,
τα εις το τέλος ευρισκόμενα αιχμηρά αντικείμενα εξέσχιζαν τα σάρκας αυτού ο οποίος υπόκειτο εις τον θάνατον, βρίσκεται δηλαδή έτοιμος για να σταυρωθεί. Εις αυτό έπεσε ο Κύριός μας, εις αυτό το μεγάλο μαρτύριο υπέστη ο Κύριός μας την ποινή αυτήν. Υπόνοι λοιπόν της Ράχαιος, οι πληγές της Ράχαιος, το αίμα, όλα αυτά έφερον επαυξανωμένη την γύψαν. Των χειρών και των ποδών η συμφόρηση του αίματος εις την κεφαλήν. Το αίμα το οποίο ακριβώς επίεζε την κεφαλήν. Εις τους πνεύμονας, εις την καρδία, η διόγκωση όλων των πλευών. Κάποια ισχυρά πίεσης και απερίγραπτος. Πόνη της κεφαλής ανυπόφορε. Ποιος αδερφή μου μπορεί αυτή τη στιγμή να ζήσει αυτά τα πράγματα? Μόνο αν τα βρίσκουμε την ώρα που πηγαίνουμε να κάνουμε την αμαρτία, να σκεφτόμαστε μόνο τούτα, το τι υπέφερε ο Θεός μας, και αν είχες καρδιά κάνε αμαρτία. Αν έχεις καρδιά κάνε αμαρτία. Η ακαμψία των μελών, η προξενουμένη εκ της αναγκαστικής και βεβαιασμένης τοποθετήσεως του σώματος, πάντα ταύτα, συνενούμενα, όλα μαζί, καθίστων την ποινή της σταυρώσεως σκληροτάτη και φοβεροτάτη τιμωρία που δεν υπήρχε άλλη παρομοία. Αυτόν τον θάνατον υπέστη ο Χριστός μας, αδερφοί μου, και με αυτόν τον θάνατον μας έσωσε. Ο Χριστός μας επάνω εις το Σταυρόν ευρισκόμενος επιτελεί μετά το διδακτικό του έργο, δηλαδή επί τρία ολόκληρα χρόνια ο Κύριος μας δεν έπαυσε να διδάσκει τον κόσμο, δεν έπαυσε ούτε μία στιγμή να ευεργετεί τον άνθρωπο. Και τώρα επί του Σταυρού αρχίζει το αρχιερατικό του έργο, μεσητεύον προς τον Πατέρα υπέρ των Σταυρωτών του. Τώρα εις αυτό το σημείο, ενώ σου παρακαλεί ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός τον Πατέρα, και του λέγει να τους συγχωρέσει την αμαρτία την οποία κάνουν, ερχόμεθα έπειτα να ερωτήσουμε, εφόσον τους εσυγχώρεσεν ο Θεός, γιατί έπεσαν έπειτα εις την μεγάλη σφαγή του Τίτου το 70 μετά Χριστόν και σταυρώθησαν? Εδώ ακριβώς λένε οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής ότι ούχι υπέρ πάντων η προσευχή γέγονεν, αλλά υπέρ μόνον των περαιτέρω μηδέν τι κακουργησάντων. Η προσευχή την οποία είπε ο Χριστός μας, που είπε στον Πατέρα του, Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση, δεν έγινε το δι' αυτούς, αλλά δι' εκείνους τους μετέπειτα, οι οποίοι δεν είχαν εμπλακεί στη σταύρωση του Κυρίου. Έτσι λέγουν οι ερμηνευτές. Διότι εάν μη αφήκεν αυτή την αμαρτία, ούκαν Παύλος Απόστολος εγένε. Ο Απόστολος Παύλος ήταν Εβραίος. Εάν δεν συγχωρούσε την αμαρτία αυτή, δεν θα υπήρχε ο Παύλος. Ούκαν ευθέως τρισχύλοι επίστευσα, διότι μετά λέγει, με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου επίστευσαν 3.000 και μετά πεντακισχύλοι 5.000 και πολλές μυριάδες από τους Εβραίους επίστευσαν στον Χριστό μετά την Ανάστασή του και τα πρώτα κηρύγματα των Αποστόλων. Οι υπεύθυνοι ήσαν οι Ιουδαίοι και ειδικώς η Ιουδαϊκή Ιεραρχία. Αυτούς έπιασε ακριβώς η μεγάλη ενοχή, εκείνο το οποίο είπαν το αίμα αυτού εφημάσει και μετά τέκνα ημών. Διότι εις τη φράση του Κυρίου μας που λέγει «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση», δεν λέγει «δεν με γνωρίζουν», δεν με γνωρίζουν, με γνωρίζουν, αλλά δεν ξέρουν ποιος είμαι, τι επικολούθη. Υπήρχε ένα πέπλο το οποίο εκάλυπτε τον Κύριόν μας, την θεότητά του,
και φαίνεται σαν άνθρωπος. Υπήρχε και ένα πέπλο το οποίο εκάλυπτε την ψυχή αυτών των αρχηγών και έτσι πώς είναι το δυνατόν να περάσει το βλέμμα της ψυχής, να σπάσει δύο φράχτες για να περάσει, να δει ότι πάνω στο σταυρό είναι το ένας Θεός. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, ηγαρεύνωσαν ουκάν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Αν εγνώριζαν πραγματικά ότι ήτο ο Θεός, δεν θα τον εσταύρωναν. Αλλά αυτά τα δύο, τα οποία το ένα εκάλυπτε την θεότητα του Κυρίου μας, το άλλο εκάλυπτε την παχυλή καρδία αυτών των ανθρώπων, δεν μπορούσαν να φύγουν και τα δύο αυτά για να δουν ότι επάνω στο σταυρό ήτο ο Θεός, αλλά ενόμιζαν ότι είπε ένας πλάνος ο οποίος επλανούσε τον κόσμο. Υπήρχε κάλυμα επί της δόξης του σταυρωμένου και κάλυμα επί της διανοίας των σταυρωτών. Ουγαρίδας η τυπιούση, του τέστη την οικονομία, την τελουμένη και το μυστήριο το οποίο εγένετο για να σωθεί ο κόσμος, αυτά τα αγνοούσαν. Εκείνοι οι οποίοι εφύλατον τον Κύριον ήσαν τέσσερις στρατιώτες. Εις κάθε έναν κακούργον υπήρχαν τέσσερις. Και εις το Χριστόν μας τέσσερις και εις τους δύο άλλους από τέσσερις. Δι' αυτό ακριβώς βάζουν δύο φοράς κλήρων. Δύο φοράς έβαλαν κλήρων. Καταρχάς δια την διανομή των τεσσάρων ίσων σχεδόν μεριδίων. Σχηματιστέντων από τα ενδύματα του Ιησού. Την τελευταία στιγμή εκείνα τα οποία έφερε ο υποψήφιος, ο θανατοποινήτης, ανήκαν εις τους στρατιώτες. Ό,τι έφερε επάνω του ανήκαν εις τους στρατιώτες. Έπρεπε να τα πάρουν οι στρατιώτες. Ο Κύριος μας τι έφερε επάνω του? Έφερε ένα μανδύα, έφερε το κάλυμα της κεφαλής, έφερε τη ζώνη του και τα σαντάλια του. Αυτά ήσαν τέσσερα, επήρε έκαστος στρατιώτης από ένα. Έφτασαν όμως να γίνει δεύτερος κλήρος, διότι ο χιτώνας τον οποίον εφορούσε ο Κύριος μας ήταν άραφος. Άραφος από άνωθεν έως κάτω, υφαντός λέγει διόλου, ήταν υφαντός, δεν είχε ράψιμο επάνω. Και όταν τον είδανε αυτοί είπαν ότι είναι κρίμα να τον σκίσουμε, να βάλουμε κλήρο. Δι' αυτό γίνονται δυο φορές κλήροι. Πρώτα δια τα τέσσερα μέρη τα οποία είχε ο Κύριος μας ως την περιουσία του την τελευταία, και το τελευταίο ο χιτώνας για να δουν τις ποιον θα έπιπτε. Και έτσι ο Κύριος μας μένει ολόγυμνος επάνω στο σταυρό, γυμνός επί του σταυρού. Ο πλούσιος γυμνούται για να πλουτίσουμε εμείς τον παράδεισο, για να εισέλθουμε στον παράδεισο. Ακόμη έφερον επάνω εις τον κατάδικον και την επιγραφή. Δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινούσε για να ανέβει εις τον κρανίου τόπο, εκρέμαζε επάνω στον τράχυλό του και την υπογραφή, την οποία, την αιτία δηλαδή που τον οδηγούσαν να τον σταυρώσουν. Εκεί έγραφαν, έκανε φόνους, ο άλλος έκανε εμπρισμούς, ο άλλος έκανε και ούτω καθεξής. Εις τον Χριστό μας έγραψαν τρεις φράσεις, εβραϊκά, ρωμαϊκά και ελληνικά γράμματα και έλεγαν ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων, Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Το Πάτερ άφες αυτή σου γαρίδας η τυπιούση πρέπει να είναι εφαρμογή της ζωής μας, αδερφοί μου. Καμιά φορά λέγουμε ότι δεν συγχωρούμε, αλλά όμως εάν όντως εφθάναμε και εμείς να μας σταυρώσουν, έπρεπε πάλι και στο σημείο τούτο να κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος μας. Εις εμάς τι γίνεται? Άλλοτε μας λέγουν λόγια, διασύρουν το όνομά μας, την τιμή μας, την αξιοπρέπειά μας κτλ. Δεν μας εσταύρωσαν. Άλλοτε μας παίρνουν την περιουσία μας, άλλοτε μας παίρνουν τα χρήματά μας, άλλοτε μας κλείνουν τις εργασίες μας, το βιός μας δηλαδή στον τον κόσμο. Δεν μας εσταύρωσαν. Δεν προέβησαν εις αυτό το μαρτύριο. Εάν όντως έφθαναν και εις το σημείο να μας σταυρώσουν, πάλι εμείς έπρεπε να κάνουμε όπως έκανε ο Κύριος μας, να πούμε και εμείς Θεέ μου συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν με το να σταυρώνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάνθρωπος.
και φεύγουμε από την ανεξικακία αυτήν του Κυρίου μας, την οποία δείχνει και πρέπει να έχουμε και εμείς, για να φτάσουμε τώρα εις τον δεύτερο λόγο του Κυρίου μας. Ο ληστής, ο οποίος απευθύνεται προς τον Κύριο, απευθύνεται πρώτα προς τον συσταυρούμενο ληστή, τον επιπλήτη, και μετά γυρίζει στον Κύριο και του λέγει: «Μνήστητι μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Παρακαλεί τον Θεό, τον βλέπει τον Θεό ως βασιλέα πλέον, αιώνιον. Είναι αυτό το οποίο δεν ήταν οι Φαρισαίοι. Τον παραδέχεται ως Θεόν, τον αναγνωρίζει ως Θεόν και ζητεί από τον Θεό την τελευταία στιγμή να το συγχωρήσει. Αυτό πρέπει να φύγει όμως από εμάς. Να μην νομίζουμε ότι εφόσον ο ληστής την τελευταία στιγμή είπε: «Μνήστητι μου, Κύριε, εμπήκαινε στον παράδεισο», να λέμε και εμείς: «Ας κάνουμε τώρα αμαρτίες και την τελευταία στιγμή θα πούμε και εμείς: μνήστητι μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Αυτό δεν υπάρχει σε εμάς, διότι στον ληστή δεν έδωθε ευκαιρία, δεν ήκουσε λόγο Θεού. Δεν έδωθε ευκαιρία μετανοίας, δεν ήκουσε ποτέ για τον Χριστό. Τον βλέπει την τελευταία στιγμή και του κάνει εντύπωση φοβερά εκείνη η ανεξικακία του, εκείνο το, η σιωπή του, εκείνη η γαλήνη του. Τον προβληματίζει, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον ανακαινίζει, τον παραδέχεται ως Θεόν και ζητεί την τελευταία στιγμή που του εδόθη ευκαιρία, την τελευταία στιγμή, ζητεί συγχώρεση. Κάνει εξομολόγηση φανερά. Γυρίζει στον ληστή και του λέει: «Αυτά τα οποία εμείς έκαναμε άξια πρέπει να απολαύσουμε. Σκοτώσαμε, πρέπει να μας σκοτώσουν». Αλλά τούτος του λέγει τι κακόν έπραξε. Βλέπετε αμέσως την ίδια στιγμή θεολογεί, αρχίζει και θεολογεί ο ληστής. Ενώ οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγουν ότι είναι υπεύθυνος, άρον σταύρωσαν αυτόν, ο ληστής λέγει δεν έκανε κανένα κακό. Ομολογεί την αθωότητα του Κυρίου μας. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς είναι εκείνο το οποίο ο Θεός μας είδε τη μετάνοια του ληστού και αμέσως τον επιβεβαιώνει και του λέγει: «Σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο». Από αυτή τη στιγμή προτού ο ίδιος δύσει, του λέγει: «Θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισον». «Μνήστη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Ο Χριστός τον αμείβει και του δίδει την αιωνία ζωή. Και παίρνει από το στόμα του διαβόλου τη λία, δηλαδή ένα λιοντάρι το οποίο βούτυξε να πάρει έναν ληστή, την ψυχή ενός ληστού, την παίρνει ο Χριστός μας και μένει ο διάβολος με αδιανά τα χέρια και βλέπει από μέσα στα χέρια του να φεύγει μια ψυχή και να λυτρώνεται. Είναι τούτο το οποίο γίνεται ακριβώς την ώρα της μετανοίας. Το πιο φρικτό σημείο το οποίο ο διάβολος λησομανά, αδερφοί μου, είναι το, η ώρα της μετανοίας που προσευχόμεθα εις την εξομολόγηση. Εάν εκείνη τη στιγμή εμείς μετανοούμε ειλικρινώς, εάν εβλέπαμε πόση μανία έχει ο διάβολος, θα ευρύταμε. Διότι φεύγει από τα χέρια του μια ψυχή και εισέρχεται στην αγκάλη του Θεού. Μεγάλο το μυστήριο της μετανοίας, μέγα το μυστήριο της μετανοίας, και σε αυτό το μυστήριο ακριβώς πρέπει πάντοτε να στρέφουμε την ζωή μας και την ψυχή μας και το είναι μας. Αφού δίδει την άφεση στον ληστή, αφού του δίδει τον παράδεισο του ληστού, τότε ο Κύριος μας μεριμνά πλέον δια την μητέρα του, για την Παναγία μας. Τούτο είναι ένα σημείο για να μεριμνώμεν και εμείς για τους γονείς μας, τους γέροντας. Ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό δεν έχει ούτε αργύριο να δώσει, ούτε χρυσάφι, ούτε τίποτε. Τι έχει, πρέπει να μεριμνήσει, να μην την αφήσει τη μητέρα του μόνη της. Δεν την εγκαταλείπει. Εγκαταλείπει τους πόνους του, εγκαταλείπει το μαρτύριο του, εγκαταλείπει τα πάντα και αφοσιώνεται τώρα για τη μανούλα του, την Παναγία μας. Γυρίζει και της λέγει: «Γίνε ιδού ο γιος σου». Ως αυτή τη στιγμή ήμουνα εγώ το παιδί σου, εσύ με γέννησες, και βλέπετε δεν λέγει μητέρα, για να μην έρθει περισσότερος πόνος. Την φράση αυτή της μητέρας την αντικατέστησε προπολού με την φράση «γίνε». «Γίνε», η οποία είναι ποιημή εις την μητέρα, και αυτό
βρίσκεται ακριβώς ως αντάλλαγμα της φράσεως, της γλυκητά της φράσεως της μητέρας, υπήρχε η λέξη γίνε, το οποίο εφανέρωνε υψηλήν καταγωγή, δηλαδή υψηλό πρόσωπο. Και η Παναγία μας ως υψηλότερο πρόσωπο που υπήρχε, της απήρθηνε ο Υιός της την φράση, αυτήν την γλυκιά φράση, για να μην της δώσει περισσότερο πόνο, της είπε γίνε ιδού ο Υιός. Και απευθύνθη τότε προς τον μαθητή και του λέγει ιδού η μήτρ σου, δίδει δηλαδή εμπιστοσύνη. Και είναι ωραία η φράση αυτή, ότι ο Θεός λέγει, ο Θεός έδωκε λέγει την αγάπη εις τον μαθητή και εις την μανούλα του την Παναγία μας, εμερίμνησε δια την αγάπη την μεγάλη την οποία είχε σε αυτήν, και έδωκε λέγει την παρθένον εις τον παρθένον και την αγνήν εις τον αγνών. Έδωκε λέγει ό,τι έπρεπε εις την, τη στιγμή εκείνη. Και τελειώνουμε από τον τρίτο λόγο και ερχόμεθα τώρα εις τους άλλους λόγους τους οποίους αναφέρονται πλέον για το πρόσωπο του Κυρίου μας. Ο πρώτος είπαμε ότι συγχωρεί τους σταυρωτάς του, ο δεύτερος ότι βάζει το ληστίνι στον παράδεισο, και ο τρίτος ότι δίδει μέρημνα εις τους γονείς, για να έχουμε και εμείς παράδειγμα των Θεών μας και να μην εγκαταλείπουμε τους γονείς μας εις το γύρας τους. Όταν θα έχουν την ανάγκη τη δική μας, να μην τους εγκαταλείπουμε, διότι είναι μεγάλη η ευθύνη μας και η κρίση του Θεού όταν θα κρίνει τον κόσμο του πολύ βαριά. Να προσέξουμε το θέμα τούτο και να εγκαταλείψουμε οτιδήποτε, διότι η αδιαφορία μας απέναντι τους γονείς μας, των γονέων μας απέναντι των γονέων μας, είναι θέμα το οποίο βαραίνει τη ψυχή μας πάρα πολύ. Ο τέταρτος λόγος είναι μία φράση στην οποία είπε ο Κύριός μας στην εβραϊκή διάλεκτον, αραμαϊκή διάλεκτον, ηλί, ηλί, λεμάσα βαχθανή, και ερμηνεύει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, ερμηνεύει και λέγει τούτα τα λόγια σημαίνουν Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Η έννοια των λόγων του Κυρίου μας είναι ότι ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, αφήκε τον Υιόν Του για λίγα λεπτά μόνο Του να σηκώσει όλο το βάρος της αμαρτίας όλου του κόσμου επάνω στο Σταυρό. Και εκείνη τη στιγμή που τον αφήκε μόνο Του, ο Χριστός μας αισθανόμενος το βάρος της αμαρτίας και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα τον επίστευαν, είπε αυτά τα λόγια «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτή είναι η έννοια των λόγων του Κυρίου μας που είπε επάνω στο Σταυρό, ο τέταρτος λόγος. Και ο πέμπτος λόγος είναι διψώ. Αυτή η φράση διψώ εννοούσε την δίψαν της σωτηρίας του κόσμου. Ήταν και η δίψα η φυσική του σώματος, την οποία ακριβώς είχε ο Κύριός μας λόγω της αιμορραγίας, της ακανονής του στάσεως του σώματος, των πληγών τα οποία είχε επί του σώματος, ο πονοκέφαλος ο μεγάλος, ο πυρετός ο μεγάλος, η δίψα η οποία ήταν στον Κυριό μας, δηλαδή φυσικά φαινόμενα, και είπε τη λέξη διψώ. Επάνω στο Σταυρό, όταν είπε τη λέξη διψώ, τότε εις των στρατιωτών λέγει, πλή σας γέμισε δηλαδή ένα σπόγκο από εσμυρνισμένων ίνων και όξος και χολήν, και έδωκεν στον Κύριό μας δια να τον ανακουφίσει, αλλά ο Κύριός μας δεν το έλαβε. Εκείνος ο εσμυρνισμένος ίνος τον οποίον έδιδαν είναι το είδος ναρκωτικού, δια να αφαιρείται η γνώση στο μυαλό του καταδίκου να μην αισθάνεται τους πόνους, αλλά ο Κύριός μας διατήρησε τις αισθήσεις του άχρη της τελευταίας στιγμής και δεν εντέχθη να πάρει αυτό το ναρκωτικό το οποίο έδιδαν.
ήλωσε σμυρνισμένος με τα χωρίς με μειγμένος. Άλλοι ερμηνευτές αναφέρουν ότι έδιδαν εις τους μελοθανάτους εκεί τους σταυρωμένους, έδιδαν νερό αναμεμειγμένο με ξύδι. Ήταν ένα ποτό το οποίο έπιναν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και το έδωσαν στον Κύριόν μας, και αυτό αναφέρει και ο προφήτης Δαβίδ, και εις την δίψαν μου λέγει επότισαν με όξος. Και έτσι τελειώνουμε, αδερφοί μου, από την φράση δίψω και ερχόμεθα εις την φράση τετέλεστε, εις τον έκτον λόγο του Κυρίου. Το τετέλεστε το οποίο είπε ο Κύριός μας εννοεί εδώ ότι ό,τι του έδωκε ο πατέρας του από ψηλά, την αποστολή του δηλαδή, το ό,τι έπρεπε να κάνει για να σωθεί ο κόσμος, το έκανε πλέον ο Κύριός μας. Είχαν τελειώσει τα πάντα ως εκεί, δεν έμεινε τίποτε κενό ούτως ώστε να υπάρξει άνθρωπος να δικαιολογηθεί ότι δεν το έκανε ο Χριστός μας. Τα πάντα τα έκανε, ετελείωσε δηλαδή το έργο του, τετέλεστε λέγει. Ως εδώ έχει τελειώσει η σωτηρία του ανθρώπου, είναι ανοιχτή πλέον η πύλη του παραδείσου. Ως αυτή τη στιγμή είναι το κλειστή, από εδώ και πέρα είναι ανοιχτή πλέον και ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να εισέλθει, διότι είναι και κλεισμένος ο παράδεισος. Ο παράδεισος δεν μπορούσε να τον κερδίσει κανείς προτού σταυρωθεί ο Κύριός μας. Όλες οι ψυχές εισήρχονται εις τον Άδη και ουδεμία εις τον Παράδεισο. Από τη στιγμή κατά την οποία σταυρώθηκε ο Κύριός μας και είπε τη φράση «Τετέλεστε», κατεβαίνει εις τον Άδη πλέον. Εις τον Άδη κηρύττει επί τρεις ημέρες. Όπως ακριβώς μένει τρεις ημέρες μέσα εις τον τάφο, μένει τρεις ημέρες εις τον Άδη. Κηρύττει εις τους απαιώνους τεθνεώτας από του Αδάμ άχρη τη στιγμής εκείνης. Ανέμεναν τον Κύριό μας μέσα στον Άδη. Ανέμεναν όλες οι ψυχές. Όλοι όσοι απέθαναν ανέμεναν τον Χριστό μας. Όλοι οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι όσοι είχαν εμπιστοσύνη στους λόγους των προφητών, όλοι ανέμεναν τον Χριστό για να τους σώσει από τον Άδη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ήταν προηγουμένος εις τον Χριστόν πρόδρομος εις τον κόσμο, μέσα εις τον Άδη είναι πρόδρομος των ενάδει ευρισκομένων. Και εκεί κηρύττει μετάνοια, ότι έρχεται ο Χριστός για να μας σώσει, έρχεται το φως του αληθινών για να διαλύσει τα σκότη του Άδη. Και μέσα εις τον Άδη θα περίμενε κανείς όλοι να πιστεύσουν. Δεν επιστεύσαν. Όπως δεν επίστευσαν στην γη όλοι οι άνθρωποι, έτσι και μέσα στον Άδη παρόλα τα βάσανα και το σκότος, το ψηλαφυτό σκότος το οποίο εκάλυπτε τον κόσμο αυτό, μέσα στον Άδη δεν επίστευσαν. Κατέβηκε όμως ο Χριστός μας και επί τρεις ημέρες εκήρυξε το λόγο του και στην Ανάσταση του πλέον ανασταίνει τον Αδάμ παγγενή, όπως αναφέρει η Εκκλησία μας, όλο το γένος του Αδάμ, τους ανασταίνει από τον Άδη και τους βάζει πλέον εις τον Παράδεισο. Και έτσι το τετέλεστε του Κυρίου μας εκπληρώνεται, όλες οι γραφές κατά γράμμα από την Παλαιά Διαθήκη ως την ώραν εκείνη, όλες οι προφητείες, όλοι οι προφήτες, όλα όσα είπεν εις την χάρη του Κυρίου μας ο κάθε προφήτης, όλα εκπληρώνονται και δεν μένει τίποτε. Κάθε λεπτομέρεια, κάθε ίχνος, κάθε γράμμα της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας, όπως είπεν ουκ ήλθον ή να καταλύσω αλλά πληρώσω. Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμο αλλά πληρώσε τον νόμο. Ήρθε να τον πληρώσει τελείως, να μην αφήσει τίποτε το κενό, τίποτε το αδιανό επάνω στο πρόσωπό του. Και πηγαίνουμε, αδερφοί μου, εις τον 7ο λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος 7ος λόγος ήθε να είναι και στα χείλη τα δικά μας, όταν θα μας καλέσει ο Κυριός μας, να πούμε τα ίδια λόγια. Πάτερ, εις χείρα σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου. Το πνεύμα μου όχι απλώς και μόνον την ζωή μου, αλλούτε και απλώς την ψυχή μου λέγει, αλλά τα ανωτέρας δυνάμεις της ψυχής μου, την υψηλωτέραν ζωή μου, το λογικό πνεύμα μου, την ψυχή μου ολόκληρη. Αυτό είπε ο Κυριός μας και τότε λέγει
δεν απέθανε για να κλείνει την κεφαλή, έκλεινε την κεφαλή για να αποθάνει. Ενώ οι άλλοι οι οποίοι σταυρώνονται πάνω στο σταυρό, όταν έφευγαν η ψυχή έκλειναν την κεφαλή, τώρα στον Κύριό μας βρίσκουμε μία διαφορά. Δεν αποθνίσκει όπως απέθνισκαν οι κακούργοι, οι ληστές, οι θανατοπινίτες, αλλά εκουσίως δίδεται εις τον θάνατον για να λυτρώσει μας από τον θάνατο. Κλείνα στην κεφαλή λέγει, παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή έγινε την κεφαλή του όπως ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει να κοιμηθεί. Εκοιμήθηκε. Όπως βάζεις το κεφάλι σου πάνω στο μαξιλάρι και κλείνεις την κεφαλή, κατά τον ίδιο τρόπο έκλεινε την κεφαλή του ο Κύριος μας και παρέδωκε το πνεύμα του πλέον, και έτσι ετελείωσαν οι 7 λόγοι του Κυρίου μας επί του Σταυρού, τους οποίους 7 λόγους ήθε να έχουμε, αδερφοί μου, υπόψη εις όλη μας τη ζωή και να αναφερόμεθα εις αυτούς, να εντρυφόμενοι σε αυτούς, να ερμηνεύομεν του κάθενός τα νοήματα, να διαβάζουμε τα τέλη του Κυρίου μας επάνω εις το Σταυρό, όπως ακριβώς αναφερόμεθα εις τα προσφυλή μας πρόσωπα, τα οποία μας αφήνουν παρακαταθήκη την τελευταία στιγμή και ενθυμούμεθα τους λόγους τους οποίους μας είπαν. Και λέγουμε, ο μακαρίτης ο πατέρας μου μου έλεγε αυτά τα λόγια. Αυτήν την ευχή μου αφήκε. Η μακαρίτησα η μητέρα μου αυτά τα λόγια μου είπε πρωτού κλείσει τα μάτια της. Και ο φίλος μου αυτά τα λόγια είπε, και ο συγγενής μου και ο αδερφός μου αυτά τα λόγια είπε. Μόνο για τον Χριστό μας δεν λέγουμε τι μας είπε. Από εδώ και πέρα όμως, από αυτό το κήρυγμα, πρέπει πάντοτε να λέγουμε τους λόγους του Κυρίου μας, τους οποίους είπε επάνω στο Σταυρό, και να τους αναφέρουμε συχνά μέσα στη μνήμη μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, για να λάβουμε έλεος από τον Θεό. Ήρθε με αυτά τα λόγια να αξιωθούμε, να φτάσουμε το γεγονός των παθών του Κυρίου μας, να φτάσουμε τη σταύρωσή του, να φέρουμε στη μνήμη μας αυτά τα οποία είπαμε απόψε και την ταφή του και την Ανάσταση. Προσκυνώ το πάθος αμνημένο.
δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αμνημούμενο γε σε τον πάντων Θεόν, συν Πατρί και το Άγιο σου Πνεύματι, και δοξάζομαι την Θεία σου ταφή. Και μην θεάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε Θεοτό και Αγνή και τιμώμαι την ταφή την πρίμερον του Υιού σου και Θεού ημών Oh.
Be yours.
Αυτήν